Έχουμε μαζί μας με το Skype, με τη βοήθεια του Skype, τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον Άντρο Καραμπατάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την νίκη σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα το σχόλιο του Πανίκου του Κωνσταντίνου, που λίγο πολύ λέει ουσιαστικά ότι η ΑΕΚ έχει κάνει το ΑΕΚ Αρένα κάστρο. Είναι σωστό το σχόλιο, ιδίως τα πρώτα τρία χρόνια, γιατί είχαμε δύο κακές χρονιές. Είχαμε κερδίσει, μπορώ να σας πω, τα περισσότερα από 80% των παιχνιδιών στο ΑΕΚ Αρένα. Εξάλλου γι' αυτό το κάναμε, διότι είχαμε έλλειψη ποδοσφαιρικής έδρας. Το γήπεδο μας βοήθησε πάρα πολύ σε πολλούς τομείς και κυρίως τα αποτελέσματα. Ναι. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο, πρόεδρε, για το χθεσινό παιχνίδι από εσάς. Εντάξει, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι μεταξύ δύο εισάξιων αντιπάλων. Κρίθηκε, κατά την άποψή μου, στις λεπτομέρειες. Θα μπορούσε και οι δύο ομάδες να κερδίσουν το παιχνίδι. Φανήκαμε πιο τυχεροί εμείς. Είχαμε και καλύτερη απόδοση, ίσως στο δεύτερο ημίχρονο. Κερδίσαμε το παιχνίδι. Είναι τρεις βαθμοί, τίποτα περισσότερο. Και συνεχίζουμε στον δρόμο μας, σεμνά, ταπεινά, προσγειωμένα. Έχετε όμως δύο νίκες επί του Απόλλωνα και αυτό θα μετρήσει προφανώς σε κάποια φάση του πρωταθλήματος. Εντάξει, μακάρι να φτάσουμε μέχρι εκεί, και αυτές είναι λεπτομέρειες που μπορεί να παίξουν ρόλο στο μέλλον. Υπάρχουν παιδιά πάνω από 15 παιχνίδια, υπάρχουν πολλά παιχνίδια, θα είναι όλα ντέρπι, πολλά μπορούν να αλλάξουν από τη μια εβδομάδα στην άλλη. Εμείς, επαναλαμβάνω, πρέπει να βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι και να προχωράμε. Πάντως, πρόεδρε, μετά και την περσινή πορεία της ΑΕΚ, η οποία δεν ήταν αυτή που επιθυμούσατε, φέτος καταφέρατε να χτίσετε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, μια ομάδα η οποία φαντάζει πολύ ικανή για το πρωτάθλημα, πρωτάθλημα που επιζητούν πάρα πολύ οι φίλοι της ομάδας σας. Θεωρείτε ότι φέτος, εντάξει, μας είπατε ότι υπάρχουν αρκετά παιχνίδια, αλλά η βαθμολογία δεν λέει ψέματα. Είστε στην πρώτη θέση. Για να είστε εκεί σημαίνει ότι είστε η καλύτερη ομάδα μέχρι αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Θεωρείτε ότι φέτος μπορεί η ΑΕΚ να κάνει αυτό που επιθυμούν οι φίλοι της, δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα? Βεβαίως θεωρώ ότι μπορούμε. Μπορούσαμε και άλλες φορές και δεν τα καταφέραμε. Είναι από πάρα πολλές οι συγκυρίες, δεν είμαστε μόνοι μας. Εμείς πρέπει να βλέπουμε τα δικά μας αποτελέσματα, τη δική μας ομάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλό ρόστερ, υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα. Η ομάδα είναι πολύ καλά στελεχωμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι και τους φιλάθλους. Είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και θα κάνουμε το παν για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε αυτή τη χρονιά. Είπατε ότι δεν είσαστε μόνοι σας, πρόεδρε. Είναι τρεις οι βασικοί υποψήφοι για τον τίτλο, η ΑΕΚ, ο Άρης και ο Απόλλωνας, ή υπάρχουν κι άλλοι? Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, παιδιά, ακόμα. Μην ξεχνάτε ότι ομάδες όπως η Ανόρθωση, το Αποέλ, η Ομόνια είναι 7-8 βαθμούς πίσω. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 40-45 βαθμούς διεκδικήσιμους. Πάρα πολλά μπορούν να συμβούν. Ναι. Και κανένας δεν μπορεί να βγάλει έξω τις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες από αυτή τη διεκδίκηση του τίτλου. Είναι όλα στο τραπέζι. Από αυτές που είναι σήμερα, έτσι όπως είναι η βαθμολογία, ποιος θεωρείτε ότι είναι ο βασικός σας αντίπαλος? Όλοι. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα. Και ο Άρης είναι αντίπαλος, παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην είναι στις παραδοσιακά μεγάλες ομάδες, αλλά οι άνθρωποι έχουν φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Ο Απόλλωνας, όπως βλέπετε τη βαθμολογία, εκεί είναι όλοι αντίπαλοι, εισάξιοι αντίπαλοι που μπορούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Πρόεδρε, μετά την ολοκλήρωση του χθεσινού παιχνιδιού προέκυψαν θέματα. Προέκυψαν θέματα με μία ανακοίνωση η οποία προφανώς είχε προηγηθεί της αναμέτρησης με το Χημείο Ευαγγέλου. Υπήρξε μία τοποθέτηση και από τον Αλεξάνδερ Τσόρνιγκερ ότι αν θέλαμε κι εμείς να πρέπει να αλλάξουμε Χημείο και εμείς για να μπορούν να παίζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Πώς τοποθετήσετε εσείς γύρω από αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, εγώ δεν είναι θέση μου να σχολιάσω τις δηλώσεις του κυρίου Τσόρνιγκερ. Ο κύριος Τσόρνιγκερ έχει το συμβούλιο του που μπορούν να του πούν αν καλά κάνει ή αν δεν κάνει καλά. Εμένα δεν είναι αρμοδιότητα μου να σχολιάσω αυτές τις δηλώσεις. Ούτε θέλω να δώσω περισσότερη έκταση στην ανακοίνωση του Χημείου. Εμείς σήμερα βγάλαμε
μία ανακοίνωση. Ναι, ήταν η επόμενη μου ατάκα αυτή, ότι έχετε βγάλει και εσείς μία ανακοίνωση ότι τηρείτε πιστά το πρωτόκολλο το οποίο... Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία πάρα πολύ σημαντικά. Τρία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι εγώ θέλω να διαβιώσω τους πάντες παράγοντες στο ποδόσφαιρο και ιδίως τους δικούς μας φιλάθλους, ότι εμείς τηρήσαμε πιστά κατά γράμμα το πρωτόκολλο και κάναμε και πολύ περισσότερα από το πρωτόκολλο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, όταν κάναμε πολύ περισσότερα από το πρωτόκολλο και βλέπαμε ότι τα τεστ ήταν αρνητικά, απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Υγείας και στην ΚΟΠ. Για να απελευθερώσουν τους ποδοσφαιριστές. Το Υπουργείο Υγείας μας είπε ότι για να απελευθερώσουν τους ποδοσφαιριστές πρέπει να πάτε στο κρατικό χημείο και να κάνετε ακόμα μια εξέταση. Πήγαμε στο κρατικό χημείο την ίδια μέρα, κάναμε ακόμα μια εξέταση και αυτή ήταν αρνητική. Και το Υπουργείο Υγείας απελευθέρωσε τους ποδοσφαιριστές γραπτός και ήταν έτοιμοι ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν διότι δεν είχαν κορονοϊό. Το ερώτημα ένα λεπτό, Πανίκο. Η πληροφορία, Πρόεδρε, που έχω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι ενώ με δύο PCR, αν είμαι σωστός, ελευθερώνονται, εσείς κάνατε και τρίτο PCR για να είσαστε απόλυτοι. Τέσσερα. Τέσσερα. Τέσσερα PCR. Με δείγματα της ίδιας ημέρας. Η απορία όμως που υπάρχει, Πρόεδρε, είναι η εξής. Από τη στιγμή. Το θέμα είναι, επειδή έχει πάρει διαστάσεις πολλές και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση δεν θα εξυπηρετήσει περισσότερο από. Να γίνει μια κουτσομπολίστικη συζήτηση, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα. Εγώ απλώς θα σας πω ότι τηρήσαμε το πρωτόκολλο πρώτο, ακολουθήσαμε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και της Ομοσπονδίας και οι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν μετά που είχαμε το πράσινο φως και από τους δύο. Και τρίτον, εγώ προσωπικά, πριν το παιχνίδι, ενημέρωσα τον επίσημο Απόλλωνα, πήρα τηλέφωνο τον κύριο Κύρση, τον επειδή είχαν στείλει μια επιστολή, ήθελα να του εξηγήσω τη θέση μας και τι ακριβώς κάναμε. Και είχα του δώσει μάλιστα και πρόσβαση στα αρχεία μας, αν ήθελαν να δουν ακριβώς τι κάναμε. Και από ό,τι ξέρω, ο Γενικός Διευθυντής του Απόλλωνα μαζί με τον Γενικό Διευθυντή της ΑΕΚ βρέθηκαν πριν το παιχνίδι και το συζήτησαν αυτό το θέμα. Συνεπώς, εμείς θέλω να εξηγήσω σε όλους ότι τηρήσαμε όλες τις διαδικασίες, κάναμε πολύ περισσότερα από τις διαδικασίες. Δεν κάναμε τίποτε χωρίς να έχουμε το πράσινο φως του κράτους μας. Και οι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν κορονοϊό, εμείς τους έχουμε για να αγωνίζονται. Είναι άδικο κάποιος να μην αγωνίζεται χωρίς να έχει κορονοϊό. Τους αφήσαμε να αγωνιστούν μετά από υποδείξεις και το clearance κράτους. Αυτή είναι πολύ ξεκάθαρο για μας. Άρα ουσιαστικά, Πρόεδρε, δεν σας ενοχλεί το γεγονός ότι αύριο το Υπουργείο Υγείας θα κάνει μία έρευνα και θα στείλει τα δείγματα στο Ινστιτούτο Γεννητικής, το οποίο θα αποφασίσει για όλα όσα Μα νομίζω επιβάλλεται να γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είμαστε χημικοί. Εμείς πήγαμε σε χημεία, έκαναν αναλύσεις, μας έδωσαν τα αποτελέσματα και βάσει των αποτελεσμάτων ενεργήσαμε. Τώρα, μπορούν να το κάνουν οι ομάδες. Αυτή είναι η απορία. Ενώ, όταν δοθεί ένας ποδοσφαιριστής θετικός, μπορεί κάποια ομάδα να πάει μετά από 2-3 ημέρες να κάνει νέο τεστ. Την ίδια ημέρα πήγε, Πανίκο, αλλά δεν θέλω να ξαναπεκτάζω. Αυτή την απορία είχα. Το πρωτόκολλο, αυτό που μας λέτε εσείς, το πρωτόκολλο το οποίο υπάρχει και από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και από το Υπουργείο Υγείας, τηρήθηκε στο έπακρο. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, μάλιστα. Περισσότερα. Και περισσότερο. Να διαβάσουμε την άδειά σας τώρα, κύριε Καραμπατάκη, μία ανακοίνωση την οποία έχει εκδώσει πριν από λίγο ο Απόλλωνας. Αναμένουμε πως μετά την σοβαρή τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα, πως η Ομοσπονδία με τους μηχανισμούς που διαθέτει ως διοργανώτρια αρχή θα προβεί και ίδια στα δέοντα ώστε να επιβεβαιώσει την αξιοπιστία των κανόνων στη βάση των οποίων διεξάγεται το Κυπριακό Πρωτάθλημα, να εξασφαλίσει την εφαρμογή του σχετικού πρωτοκόλλου, αλλά κυρίως να διασφαλίσει την υγεία όλων των αθλητών, συμβάλλοντας στις προσπάθειες της πολιτείας για αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσης του ιού. Δεν έχουμε πρόθεση να παρακολουθήσουμε αμέτωχοι τις εξελίξεις, ούτε να δεχθούμε αδιαμαρτύρητα τα όσα υπόθηκαν ή πρόκειται να υποθούν σε μια προσπάθεια να γίνει πιστική μια ιστορία που να νομιμοποιεί και να δικαιολογεί διαδικασίες που ουδέποτε στο παρελθόν εφαρμόστηκαν για οποιοδήποτε πολίτη ή κάτοικο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόεδρε, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό? Εγώ σας είπα ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να στηρίξει τις θέσεις του. Δεν έχω κανένα άλλο σχόλιο να κάνω. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρετε ότι
Τέλος πάντων, καλύτερα να μην το σχολιάσω. Αυτό είναι, θα μείνω στη θέση μου εδώ, νομίζω ήμουν ξεκάθαρος. Ωραία. Καθένας μπορεί να έχει τη δική του θέση. Να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα. Δώσατε την απάντησή σας, διαβάσαμε και την ανακοίνωση του Απολλώνα. Πρόεδρε, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πηγαίνοντας 3-4-5 μήνες πίσω. Παίζετε το πρώτο παιχνίδι με την Δόξα. Η Δόξα παίρνει το βαθμό της ισοπαλίας από την ΑΕΚ μέσα στο ΑΕΚ Αρένα. Εκείνη την περίοδο η διοίκηση Άντρου Καραπατάκη φαίνεται ότι παίρνει την απόφαση να δώσει κάποια επιπρόσθετα λεφτά στον Τσάβι Ρόκα για να κινηθεί στην μεταγραφική περίοδο. Πιστεύετε ότι και με το έτσι όλη η ομάδα να γεμίζει πολύ περισσότερο και με ποδοσφαιριστές ποιότητας και εμπειρίας μεγάλης, ήταν η πιο καθοριστική στιγμή για την πορεία αυτή που ακολουθεί η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα? Η πιο καθοριστική στιγμή ίσως να μην ήταν. Ήταν όμως μια καθοριστική στιγμή. Η απόφαση αυτή μας στεναχώρησε πολύ, και η απόδοση και το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού με τη Δόξα. Το βράδυ πήραμε τις αποφάσεις μας. Ο προϋπολογισμός, έτσι για να ξέρετε, δεν αυξήθηκε από πέρσι, είναι πιο μικρός από πέρσι. Απλώς έπρεπε να βρεθούν τα χρήματα για τις αποζημιώσεις. Πήραμε την απόφαση, προχωρήσαμε, δώσαμε το πράσινο φως και νομίζω ότι ήταν πολύ καλή αυτή η απόφαση. Φαίνεται ότι η ομάδα έχει στελεχωθεί πάρα πολύ καλά. Φαίνονται τα αποτελέσματα, είμαστε στην πρώτη θέση. Έχουμε αρκετό βάθος και θα προχωρήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτό το χρόνο. Αυτό το βάθος μπορεί να παίξει ρόλο, κύριε Καραπατάκη, στη συνέχεια του πρωταθλήματος, γιατί έχουμε τώρα και τα κρούσματα με κορονοϊό, έχουμε και πολλά άλλα προβλήματα με κίτρινες κάρτες, με τραυματισμούς, εσείς σαν ομάδες εννοώ. Μπορεί να παίξει ρόλο αυτό το βάθος το οποίο έχει η ΑΕΚ στην διαδικασία του πρωταθλήματος? Σίγουρα, εγώ νομίζω μπορεί να είναι και καθοριστικός παράγοντας αυτό το βάθος. Διότι είναι οι κάρτες, είναι ο κορονοϊός, είναι πολλά τα παιχνίδια. Πολλές στο παρελθόν, όταν παίζαμε στην Ευρώπη και ομίλους, δεν είχαμε αρκετό βάθος και μας τύχησε μετά στο πρωτάθλημα. Είναι και θέμα budget, όλα είναι σχετικά. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που δεν ξέρουν όλοι ότι πρέπει να έχεις βάθος. Είναι και θέμα πόσο budget έχεις. Να ρωτήσω κάτι. Τι ποιότητα θα έχει το βάθος. Σε αυτό που λέτε για τους προϋπολογισμούς, δηλαδή αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η ΑΕΚ έχει ένα χ προϋπολογισμό. Μπορείτε, αν σε κάποια στιγμή βρείτε 2-3 πολύ καλές περιπτώσεις, να έρθετε τώρα τον Γενάρη να δώσετε, ας πούμε, 3 εκατομμύρια ευρώ και να ξεπεράσετε τον σκόπελο του Financial Fair Play? Δεν μπαίνει στο Financial Fair Play έσοδα-έξοδα? Ναι, Πανίκο, καταρχήν εμείς δεν κάνουμε έτσι κινήσεις. Οι κινήσεις αυτές είναι μελετημένες. Το δέχομαι αυτό που λέτε, αλλά το ερώτημά μου δεν θα πάει σε εσάς. 3 εκατομμύρια είναι 80% του προϋπολογισμού. Ωραία. Ακόμα 3 εκατομμύρια. Αλλά επειδή έχουμε financial fair play και επειδή έχουμε ξένους επενδυτές τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, δεν σας προβληματίζει ότι σε κάποια στιγμή το 2028 οι 10 από τις 14 ομάδες να ανήκουν σε ξένους διοκτήτες? Υπάρχει κάποιος τρόπος μέσω ΚΟΠ να υπάρχει έλεγχος στο έσοδα-έξοδα? Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, είναι κάτι που πρέπει να ψάξει η ΚΟΠ. Αυτό που είπετε θα γίνει. Θα έρθουν και άλλοι επενδυτές. Το πρωτάθλημα μας, όσο και αν δεν το πιστεύουν πολύ, είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Γιατί μπορείς με ένα πολύ μικρό προϋπολογισμό να διεκδικήσεις κάτι στην Ευρώπη. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε το 15ο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. 5 χώρες αγωνίζονται στην Ευρώπη. Για κάποιο ξένο που θα έρθει και έχει περιουσία 500-800 εκατομμύρια, δεν είναι πρόβλημα για αυτό να δώσει 5-10 εκατομμύρια το χρόνο. Ακριβώς. Και να κάνει ομάδα πρωταθλητισμού. Άρα πώς διασφαλίζεστε εσείς ως πρόεδροι των ομάδων, των μεγάλων ομάδων, τέλος πάντων? Θα πρέπει και εμείς να δούμε τις επιλογές μας, οπωσδήποτε. Διότι αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν. Είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουν. Μάλιστα. Πρόεδρε, πόσες μεταγραφές θα κάνει η ΑΕΚ τον Ιανουάριο? Όσες χρειαζόμαστε. Δηλαδή, πόσες? Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή. Είναι ο κύριος Ρόκα υπεύθυνος, ό,τι χρειάζεται. Δεν έχετε μιλήσει με τον κύριο Ρόκα, δηλαδή πόσες έχει ο ίδιος ανάγκη ή πόσες βλέπει ότι έχει? Μιλήσαμε με τον κύριο Ρόκα για να έρθει κάποιος παίχτης. Αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγει κάποιος. Και για να έρθει κάποιος πρέπει να είναι
κάτι πολύ διαφορετικό αυτό που έχουμε. Αν βρούμε κάτι το οποίο θα ενισχύσει την ομάδα, θα προχωρήσουμε. Αν δεν βρούμε κάτι που θα ενισχύσει την ομάδα, θα μείνουμε όπως είμαστε. Άρα δηλαδή μία κίνηση. Μπορεί και δύο. Μπορεί και δύο. Πάντως, πρόεδρε, φάνηκε ότι η ΑΕΚ και ο Ρόκα πρέπει να είναι μαζί. Φάνηκε στην απουσία του η πορεία της ΑΕΚ και φαίνεται στην παρουσία του και πάλι η πορεία της ΑΕΚ. Και στην απουσία του αυτού η πορεία του δεν ήταν τόσο καλή όσο ακριβώς, όταν αυτό μαζί. Λέω, ναι. Εντάξει, υπάρχει μια πολύ καλή σχέση. Δουλέψα μαζί 4 χρόνια στην πρώτη του θητεία. Αυτή τη φορά είμαστε όλοι πιο σοφοί, ξέρουμε ο ένας τον άλλο καλύτερα. Είναι πολύ πιο εύκολο να δουλέψω μαζί. Ξέρει ο κύριος Ρόκα τις ιδιαιτερότητες της δικής μου. Ξέρω εγώ τις δικές του, είναι πιο εύκολο να δουλέψουμε. Και φαίνεται από την πρώτη χρονιά, φτιάξαμε νομίζω 19 μεταγραφές. Δεν μπορώ να πω ότι αποτύχαμε σε κάποια μεταγραφή. Νομίζω ότι η ομάδα είναι πάρα πολύ καλά στρεφωμένη. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο κύριος Ρόκα. Και προχωρούμε μαζί και βλέπουμε πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Πρόεδρε, μία ερώτηση διαφορετική. Το επίπεδο της διαιτησίας πώς το βλέπετε σε φετινή χρονιά? Εντάξει, η διαιτησία πάντα έχει τα προβλήματα. Εμείς, για να είμαι ειλικρινής, φέτος, εάν το συνολικά όλα τα παιχνίδια πήραμε ακριβώς τι αξίζαμε. Σε ορισμένα παιχνίδια αδικηθήκαμε, σε ορισμένα παιχνίδια ευνοηθήκαμε από τη διαιτησία. Δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποιο παιχνίδι το οποίο ήταν καταστροφικό. Λάθη γίνονται και από εμάς και από τους διαιτητές. Μεγάλο πρόβλημα στην διαιτησία, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, είμαστε εμείς οι παράγοντες. Από τις πιέσεις που βάζουμε στους διαιτητές, είναι μικρός ο χώρος, ξέρει ο ένας τον άλλον. Μπορεί εύκολα κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα. Είναι μικρή χώρα και ξέρει ο ένας τον άλλο, βάζουν πιέσεις, όλοι θέλουν να κερδίζουν. Φέτος το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Έχει πολλές θέσεις για την Ευρώπη, όλοι θέλουν να πάνε καλά και υπάρχει περισσότερη πίεση σε όλους. Εγώ νομίζω ότι ο πιο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της διαιτησίας είναι να αποφεύγουμε εμείς τις δηλώσεις και τα μεγάλα λόγια που ικανοποιούν περισσότερο τους φιλάθλους, αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω ότι όσο πιο χαμηλή είναι η τόνη με τη διαιτησία, κατά την άποψή μου, θα είναι πιο καλά τα αποτελέσματα. Και εγώ πολλές φορές νιώθω έτσι, θέλω να ξεσπάσω, αλλά βλέπω ότι όσες φορές το αφήνεις, το βλέπεις την άλλη μέρα, είσαι πιο ήρεμος και όσο πιο λίγο μιλάς, κατά την άποψή μου, είναι καλύτερα. Υπάρχουν τα αρμόδια σώματα που μπορείς να εκφράσεις τα παράπονα σου. Άνοιξε θέμα ξένων διαιτητών και πάλι, κύριε Πρόεδρε. Θα ανοίξει συνεχώς. Είναι πάντα κάτι το οποίο συζητείτε αυτή την περίοδο στην Ομοσπονδία για να έρθουν και στο. Για να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι ενήμερος εάν συζητιέται τέτοιο θέμα. Αλλά πάντα στην περίοδο playoff, σε καθοριστικά παιχνίδια από ό,τι ξέρω, έρχονται ξενοδοχείες. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν χαρά μας που σας είχαμε μαζί μας. Και καλή χρονιά να σας ευχηθούμε. Καλή χρονιά. Να σας ευχηθούμε και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και σε εσάς προσωπικά. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.